θα γίνει αύριο? Αύριο είναι μια καινούργια μέρα, Λίκη μου. Αύριο ο όμιλος Αμοιρά θα περάσει τα χέρια μας, κούκλα μου. Όλα καλά θα πάνε. Μακάρι, Στρατό. Μακάρι, γιατί και εγώ και ο Αντρέας ανησυχούμε για την αντίδραση του τύπου. Δεν θα ανησυχείτε, αφού είστε φιλαράκια, ρε. Έλα, ρε, σοβαρά. Τώρα μας το λες αυτό για νέο. Έλα, να σε αγκαλιάσω. Αγόρι μου, χοντρούλι μου εσύ. Όπα, κομμένο το χοντρούλι, έτσι. Κοίτα, κάποια σήματα, αγόρι μου. Άσε με ρε, εσύ στο τέλος θα τραβήξω εγώ το όπλο, μην τρελαίνεις. Έλα, λοιπόν. Έλα, πήγαινε τώρα. Κάτι με ελαφρά, άντρο. Να σου πω. Θα πάνε όλα καλά, έτσι. Μπορείς να σταματήσεις να ανησυχείς τώρα για να πας στο μαγαζί σου. Εντάξει, παιδί μου, δεν ξέρω γιατί το σκεφτικά έτσι, αλλά ανησύχησα. Ρε, μάλι δεν ταξίζεις, αλλά σε αγαπάω και το ξέρεις. Και εγώ σε αγαπάω, ρε φίλε. Και τώρα, μόλις τελειώσω όλο αυτό, θα μιλήσω στη Ρεγκίνα για μας. Νομίζω ότι εσύ είσαι ο τύπος μου τελικά. Τι λες, ρε, ας το διάλογο, ρε. Εγώ ανησυχώ και εσύ μου κάνεις πλακά. 600 φυγμούς έχω. Να προσέχετε. Εντάξει. Καλώς με. Πού πας? Στο στρατό. Με κάνεις τι τέτοια ώρα στο στρατό? Θέλω να του μιλήσω. Ωραία, πάρ' τον τηλέφωνο. Πειράζει που εγώ θέλω να τον δω. Άντε πάλι με το στερητικό. Ναι, Έλσα μου, στερητικό. Δεν μπορώ να αναπνεύσω από το άγχος. Πάρε ένα αγχολητικό και παλικό σου. Θα πάω, θα τον δω, θα πάρω μια βαθιά ανάσα και θα γυρίσω. Αυτό σου λείπει να μείνεις κιόλας. Έχει δίκιο η Έλσα. Ειδικά απόψε δεν πρέπει να πας. Νομίζω ότι ειδικά απόψε πρέπει να πάω. Άστε, Κλέρι μου. Άστε. Τα λόγια σου χάνεις. Δεν θα αργήσω. Τι έγινε, μωρό μου, γιατί ήρθες εδώ? Ήθελα να σε δω. Γιατί, τι έγινε? Τίποτα δεν έγινε, απλά με έπιασε τέτοιο άγχος στο σπίτι που δεν μπορούσα να σταθώ ούτε δευτερόλεπτο. Ωραία, τι είναι αυτά, ηρέμησε. Αγκάλιασέ με, αγκάλιασέ με, δεν μπορώ, φοβάμαι. Να μην φοβάσαι, γιατί φοβάσαι? Α, γιατί, κορίτσι μου, όλα θα πάνε καλά. Θέλω να μου υποσχεθείς, θα προσέχεις. Θα προσέχω. Όλο το βάρος πέφτει πάνω σου. Και επειδή σε ξέρω, θέλω να μου υποσχεθείς ότι θα γυρίσεις πίσω γερός. Για μένα και την κόρη μας. Ρε, κουτσό τώρα. Καμίζει για κοροϊδό. Δεν γλιτώνεις έτσι εύκολα από μένα. Μου βοβάζε. Δίπλα μου στα μέχρι συνέχεια. Θες, δεν θες, το καταλαβαίνεις. Θέλω. Να γεράσουμε μαζί, να, θέλω. Μαζί θα γεράσω. Να μου το ορκιστείς. Τι είναι αυτό που κάνεις τώρα, ξέρεις? Κουρσουζιά. Λοιπόν, σταμάτα με κουρσουζιά. Τελικά τσίπησε ο Άγγελος. Τι να έκανε την κίνηση? Τι κίνηση? Να δημοσιεύσω αύριο ότι ο Αμοιράς κρύβεται πίσω από την απόδραση του Στέφανου. Τόσο σίγουρος ότι τον κρατάει. Τώρα αυτό είναι καλό ή κακό? Δεν σε ακούω πολύ, Σόη. Είσαι καλά? Τι καλά, ρε Αντρέα, τι καλά. Κοντεύω να τρελαθώ. Η πιο μακριά νύχτα της ζωής μου είναι. Οι άλλες? Η Ρεγκίνα πήγε για λίγο στο στράτο της και η Κλέρη πήγε για λίγο να ξαπλώσει. Και εγώ κάνω την περίπολο. Σαν να σε βλέπω, έχεις ανοίξει πάλι το χαντάκι, ε. Πώς χαιρετάει ένας πατέρας το παιδί του όταν ξέρει ότι μπορεί να μην το ξαναδεί ποτέ? Θα με ξαναδείς? Πότε, αγόρι μου? Πώς? Δεν ξέρω. Ξέρω όμως εγώ. Μπορεί να μην ξανασυναντηθούμε ποτέ πια. Πατέρα, να έχεις καλή ζωή. Και να ξέρεις ότι σ' αγάπησα πολύ. Κι εγώ σ' αγαπάω. Και σου χρωστάω μια συγγνώμη, μια πολύ μεγάλη συγγνώμη. Γιατί πολλά πράγματα τα κατάλαβα κι εγώ μετά. Όταν ήταν πολύ αργά πια. Δεν μου χρωστάς τίποτα.
είσαι καλά μόνο. Μόνο αυτό. Έλα από εδώ. Με την κάμερα. Τώρα. Δεν σου έχουν πει αγόρι μου ότι με την κάμερα τραβάνε μονοτοπία. Τροπή, ε. Και τώρα περιμένουμε. Καλημέρα. Καλά. Όπω. Αυτό δεν το χρειάζεσαι. Μονοτική. Εγώ απλώς ήθελα να σε ευχαριστήσω για το ότι βοήθησε τον αδερφό μου να δραπετεύσει. Το ξέρετε όλοι. Όλοι. Τι λες τώρα, εγώ περαστικός είμαι εδώ. Να σου πω, δες το αλλιώς. Εντάξει, έκανες και σε μια φορά στη ζωή σου μια καλή πράξη. Σημασία δεν έχει ποιος φυγάδευσε τον Στέφανο. Σημασία έχει πάντα λάμα. Ποιο εννοείς την κάμερα που είχε να βιντεοσκοπεί, γιατί αυτή ξέχασε δύο. Όχι. Όχι αυτό. Όχι. Εγώ ξέρω τους κωδικούς σου, Στέφανο. Μόνο εγώ. Αν κάτι πάει στραβά, δεν φεύγει ούτε σέντσι. Λάθος. Λοιπόν, οι κωδικοί έχουν αλλάξει και τα χρήματα έχουν ήδη μεταφερθεί. Ναι. Οκ. Οκ. Δεν με νοιάζει για τα λεφτά. Δεν με νοιάζει. Εδώ σας εγώ. Εγώ. Το ποσοστό του Στέφανου είναι δικό μου. Ο μισός όμιλος μου ανήκει. Και πάλι λάθος. Δώσ' μου, άστο. Δεν είναι. Σήμερα δεν είναι η μέρα σου. Άστο. Όχι. Όχι, δεν κάνω λάθος. Ναι. Ο Στέφανος μου πούλησε το ποσοστό του. Υπόγραψε μπροστά στον πατέρα σου. Σοβαρά. Ναι. Για κοίταξε παρακαλώ. Υπάρχει υπογραφή. Εδώ. Υπάρχει και είναι. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Άωρο του μελάνι. Τι? Τρίκ. Τρίκ. Δείτε, δεν έχουν πλάκα αυτά τα μαραφούτια. Τώρα είμαστε πάντσι. Όχι, δεν είμαστε πάντσι. Δεν είμαστε. Έτσι νομίζεις τότε. Καλά. Ας πω και κάτι άλλο τώρα που δεν το ξέρεις και θα σ' αρέσει, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Παίξε. Παίξε μαζί μου όσο βλέπεις. Ναι, καλά. Παίξε. Είναι η τελευταία σου ευκαιρία, αν το ξέρεις. Σίγουρα. Λοιπόν, το στυλό εκτός από αόρατο μελάνι έχει και μια κάμερα πάνω. Οπότε αυτή τη στιγμή έχω στα χέρια μου ένα βιντεάκι που σε δείχνει να κανονίσεις την απόδραση. Καλό. Λοιπόν, να σου πω τώρα. Εγώ μια αδερφική συμβουλή έχω να σου δώσω. Σύμπογε φίλε. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Μ' ακούσες. Είσαι στο όλοι στο κόλπο, έτσι όλοι. Ισχύσαι εν διενός. Ανδρέα. Και εσύ μαζί τους, ε. Και το άρθρο στην εφημερίδα. Εκτός και εσύ. Έπρεπε να προστατεύσω το αφεντικό μου. Αφού την απόδραση δεν την οργάνωσα μέρας, αλλά εσύ. Θέλω να τα κλείσουμε τα βιβλία με το παρελθόν στρατό. Κι εγώ. Να ξεμπερδεύουμε με τον Άγγελο. Θα γίνει και αυτό, Κώστα. Είμαστε στην τελική ευθεία πια. Μίλησα και με τη Δώρα, θα συναντηθούμε το βράδυ. Mm-hmm. Πρέπει να μιλήσουμε όλες. Για όλα. Να γράψουμε επιτέλους τη λέξη τέλος σε αυτό το βιβλίο και να το βάλουμε στο πιο ψηλό ράφι. Δεν γίνεται. Πρέπει να τα κλείσουμε τα τευτέρια μας. Να κάνουμε μια καινούργια αρχή. Και κάποια στιγμή όλα αυτά να τα θυμόμαστε. Να τα
τα πούμε και στην κόρη μας. Όλα. Όλα. Όχι όλα, όχι όλα. Πρέπει να κάνουμε μια καινούργια αρχή που να μην στηρίζεται ούτε στα ψέματα, ούτε στα λάθη. Έχεις δίκιο. Όλα από την αρχή. Όλα από την αρχή. Για πάντα μαζί. Για πάντα. Πιάσε τον πυροφλαστήρα! Όλα θα τελειώσουν από εκεί που άρχισαν. Και όπως άρχισαν.